γεια σας. Από εδώ δεν βλέπει κανείς τίποτα, έτσι, με το φως στο μόλι του. Ναι. Είμαι ο Γρηγόρης Ζωντανός, για όσους δεν με γνωρίζουν από εδώ. Είμαι ένας από τους co-founder του Lokis. Το Lokis είναι μια εφαρμογή που έχει ξεκινήσει βασικά από την Καλαμάτα. Αλλά δεν θέλω να σας μιλήσω τόσο πολύ για την εφαρμογή και τι είναι το Lokis. Αλλά θα ήθελα να σας πω για τα όρια που πρέπει να ξεπεράσουμε εμείς σαν ομάδα, εγώ και ο Αλέξης δηλαδή, και τα υπόλοιπα παιδιά που ήρθαν μετά μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εφαρμογή να έχει αυτή τη στιγμή χρήστες στην Αθήνα, στο Σαν Φραντσίσκο και στη Νέα Υόρκη. Θα ήθελα να σας πω για τα όρια σαν ομάδα, αλλά για τα όρια που είχαμε να περάσω, που είχα να περάσω εγώ ατομικά, πώς από δύο χρόνια πριν, στα όρια του αποτυχημένου, μπορώ να πω για τον εαυτό μου και για τη ζωή μου, που θα μπορούσα να κάτω και να παρακολουθώ κάτι και να το φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει ποτέ να είμαι σε μια σκηνή στο TEDx και να μιλάω. Έφτασα σε αυτό εδώ που θέλουμε όλοι στο Lokis να είναι απλά η αρχή. Είχα ετοιμάσει παρουσίαση, αλλά επειδή θα μάθετε και αργότερα ότι είμαι εκλεκτικός και δεν είναι και το τέλειό μου να οργανώνω πράγματα, να μιλάω και να κάνω αυτά, δεν ξέρω τι χρησιμοποιήσω και θα την ακολουθήσω. Οπότε θα προσπαθήσω να σας μιλήσω από καρδιάς και να σας πω για τα όρια που πρέπει να ξεπεράσω εγώ. Ξεκινώντας μάλλον από τα όρια σαν ομάδα, το να κάνεις μια startup στην Καλαμάτα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και μπράβο στα παιδιά το Picking Two που συνεχίζουν αυτή την παράδοση, ας πούμε, που ξεκινήσαμε εμείς. Είναι πολύ δύσκολο. Θυμάμαι έναν επενδυτή όταν πήγαμε στη Silicon Valley που μας είπε: Oh, a startup from Greece. You are a mythical kid creature. Λέω: Όχι, πάρτε, είμαστε κι εμείς εδώ. Βέβαια, πολλά βράδια έβλεπα TED μόνος μου στο σπίτι, χωρίς να ξέρουν οι φίλοι μου καν τι είναι το TED. Γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος εδώ τώρα που υπάρχει TEDx στην Καλαμάτα. Μιλάω, χίλια άτομα έχουν έρθει εδώ να μας δουν. Τα έβλεπα μόνος μου. Έβγαινα μόνος μου έξω, τα ζήταγα μόνος μου και δεν πολύ βοηθούσε αυτό. Γιατί όταν δεν υπάρχει ένα οικοσύστημα να εξελιχθεί, δεν υπάρχουν άνθρωποι να μπορούν να ονειρευτούν μαζί σου, δεν υπάρχουν άνθρωποι να μπορείς να συζητήσεις, δεν υπάρχουν άνθρωποι να μπορείς να δεις τι θα κάνεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Αλίσσα κατάφερε να πιστεύει ότι μπορεί να πάει στον Άρη, γιατί είναι από μια χώρα που είναι πιο εύκολο να βρεις ανθρώπους και να συζητήσεις αυτά τα όνειρα. Είναι μια χώρα που έχει ένα space program. Σε αντίθεση στην Ελλάδα. Φανταστείτε ένα παιδί στην Ελλάδα, αν ήθελε να πάει στον Άρη, πόσο δύσκολο θα ήταν αυτό. Έτσι είναι και μια startup. Πηγαίνοντας τώρα στα προσωπικά μου όρια, ήμουν ο χειρότερος μαθητής στην τάξη. Πολλοί από εδώ το ξέρουν, δεν είναι μαθητές μου. Ήμουν ορθόγραφος. Πολλοί με έλεγαν τεμπέλη. Είχα αρχίσει να το πιστεύω και εγώ αυτό το πράγμα. Όταν μεγάλωσα, άρχισα να αλλάζω και δουλειές, να παρατάω δουλειές τη μία μετά την άλλη. Εγώ το έλεγα ότι το κάνω αυτό γιατί ήθελα να βρω κάτι που να μου αρέσει, κάτι που να θέλω να κάνω και κάτι που να με τραβάει. Οι φίλοι μου έλεγαν ότι απλά με. Είναι πιο εύκολο να πεις αυτό, πιστεύω. Μεγαλώνοντας, ανακαλύψα ότι έχω δυσλεξία. Ότι η δυσλεξία έχει πάλι μορφές. Δεν είναι απλώς να γράφεις ανάποδα γράμματα ή αριθμούς. Δυσκολευόμουν σε πάρα πολλά πράγματα, να μάθω απ' έξω διευθύνσεις, να δώσω κατευθύνσεις, να βάλω το μυαλό μου σε μια σειρά, όπως θα καταλάβετε και τώρα. Και αυτό... Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό το κάνει πάρα πολύ δύσκολο, να πείσεις ανθρώπους, να σε εμπιστευτούν, να έρθουν στην ομάδα σου, να πείσεις επενδυτές, να σου δώσουν τα χρήματά τους, ότι εσύ, τόσο διαφορετικό σε αυτά που αυτοί θεωρούν ότι τα κάνουν όλοι, μπορείς να κάνεις κάτι μεγαλύτερο, κάτι που αξίζει για αυτοί να ρισκάνουν τα χρήματά τους και τον χρόνο τους. Ήμουν χθες σε ένα γάμο, για να καταλάβετε το πρόβλημα της δυσλεξίας, και περνάει αυτό το. Πώς το λένε, που γράφεις. Αφήνεις. Ειδικόλυς, έτσι. Που γράφεις ευχές για το ζευγάρι. Θέλησα και να γράψω μια ευχή, ήταν φίλοι μου. Με το που βλέπω ότι το χαρτί ανοίγω, βλέπω τη λευκή σελίδα, έπαθα σοκ. Σαν να είμαι στο σχολείο. Τι θα γράψω τώρα. Πρώτο μπλοκ. Δεύτερο μπλοκ λέω, και αν γράψω, πώς θα το δουν οι άλλοι. Και θα είναι σωστά τα ελληνικά που θα γράψω. Θα είναι σωστά αυτά οι λέξεις που χρησιμοποιήσω. Τελικά δεν έγραψα τίποτα. Αυτό το πράγμα, φανταστείτε τώρα, όταν κάτι τόσο απλό για εσάς, κάτι που δεν το σκέφτεστε ποτέ, είναι τόσο πρόβλημα για κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό και με έναν άνθρωπο που στη δουλειά του κάθε μέρα, ας πούμε, στέλνω πολλά mail στα αγγλικά, μιλάω με διάφορους ανθρώπους, πολύ σημαντικούς, και πρέπει να δείχνω ότι ξέρω τα βασικά, έτσι.
που έκανα, είπα ότι, κοίταξε, Ανδρέα Γρηγόρη, έτσι είναι τα πράγματα, πρέπει να το δεχτείς αυτό, πρέπει να λειτουργήσεις με αυτό το πράγμα. Οπότε έγραψα ένα disclaimer από κάτω και είπα ότι είμαι δυσλεκτικός, να γνωρίζουν όσοι το διαβάζαν για να μην καταλαβαίνουν γιατί γράφω έτσι και γίνονται αυτά τα πράγματα. Και από εκεί και πέρα θα αρχίσω να επικοινωνώ και να γράφω και να κοιτάω ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πραγματική επικοινωνία και όχι για το πώς γράφεις και αν σου ξεφύγει κάτι ή αν κάτι δεν είναι σωστά γραμματικά. Βέβαια, ακόμα τα πολύ σημαντικά email τα στέλνουν λέξεις. Αλλά εντάξει. Τουλάχιστον στέλνω κι εγώ κάποια, έτσι. Να προχωρήσω λίγο να δω τι είχα πει ότι θα πω. Fear. Ο φόβος. Φοβάμαι τα πάντα. Φοβάμαι τα αεροπλάνα. Φοβάμαι τα ασανσέρ. Φοβάμαι τον πολύ κόσμο. Φοβάμαι εδώ εσάς. Φοβάμαι τους δράκους της Καλύση. Ό,τι υπάρχει το φοβάμαι. Αλλά δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Αποφάσισα λοιπόν ότι ό,τι και να γίνει, πάντα θα φοβάμαι κάτι. Θα πρέπει να το αντιμετωπίζω. Θα πρέπει να ανέβω εδώ και ας φοβάμαι πως θα μιλήσω. Θα πρέπει να μπω στο αεροπλάνο, γιατί οι επενδυτές είναι στην άλλη άκρη της γης και εκεί πρέπει να πάω να συναντήσω. Άρα θα μπω. Θα κάνω τα πάντα. Ο μεγαλύτερος φόβος όμως, πιστεύω και για όλους μας, είναι η απλή ερώτηση: γιατί εγώ? Γιατί εγώ να κάνω το next Facebook? Γιατί εγώ να είμαι αυτός που θα μπορέσει να κάνει κάτι τόσο δύσκολο και τόσο μεγάλο, τη στιγμή που έχω τόσα προβλήματα σε μια κοινωνία που καλώς ή κακώς τα κοιτάει? Η απάντηση που ήρθε είναι τα όνειρα. Και τα όνειρα, το παρατήρησα αυτό, θα το έχετε παρατηρήσει και εσείς σίγουρα, όταν έβλεπα το ανιψάκι μου, τον Γιάννη, που είναι 5 χρονών, ο οποίος ονειρεύεται να πάει στο NBA. Και του φαίνεται κάτι πολύ απλό στο μυαλό του. Ναι, θα πάω στο NBA, βλέπεις στο YouTube, θα κάνω αυτά που κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και πολύ ωραία, και θα πάω και στο πανεπιστήμιο και θα κάνω και τα πάντα. Και λέω, πώς αυτό το παιδί μπορεί και ονειρεύεται? Είναι 5 χρονών. Μήπως γι' αυτό ονειρεύεται ακόμα? Μήπως δεν έχει μάθει αυτά που μάθαμε εμείς για να μην ονειρευόμαστε? Μήπως δεν έχει μάθει ότι πόσο δύσκολο είναι το να πάει στο NBA, τι πρέπει να κάνει, τι θυσίες? Το είναι να φύγει από μια χώρα και να πάει σε μια άλλη, με μια άλλη γλώσσα. Στο μυαλό του είναι μόνο αυτό το πράγμα, το να πάει στο NBA. Πότε κάθεσα και σκέφτηκα ότι και εμένα κάποτε θα ήταν κάτι όταν θα ήμουν 5 χρονών. Μεγαλώνοντας έμαθα όμως τα όρια μου. Τα όρια που μου έβαλε η κοινωνία, τα όρια που έβαλε το σχολείο και τέλος τα μεγαλύτερα όρια που έβαλα εγώ ίδιος στον εαυτό μου. Όλοι μας έχουμε βάλει πάρα πολλά όρια. Θεωρώ ότι για να καταφέρω εγώ, ο χειρότερος μαθητής, να είμαι εδώ, να έχω μια startup αξίας 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων, να έχουμε σηκώσει 820.000 δολάρια από τη Silicon Valley, να είμαστε live σε τρεις πόλεις, να έχουμε αληθινούς χρήστες, να έχουμε μια ομάδα 11 ατόμων από το Σαν Φραντζίσκο, στο Λονδίνο, στην Αθήνα. Τίποτα, φανταστείτε τι θα μπορούσε να κάνει αποσιολόγος συντάξεων, έτσι. Πραγματικά. Άρα, ποτέ, μα ποτέ μην αφήσετε κανένα να σας πει τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε. Ονειρευτείτε, δοκιμάστε, ξεπεράστε τα όρια σας, μην ακούτε κανέναν και πιστεύω ότι αυτό που καταφέραμε στο λόγο μας λένε πολύ, δεν φοβάστε πώς θα ξεκινήσετε όλα αυτά, αφήστε τις δουλειές σας μέσα στην κρίση για να ξεκινήσετε το λόγο κτλ. Και αυτό που απαντάω είναι ότι στο Λόγκες και οι δυο μας δεν φοβόμαστε, γιατί έχουμε τα όνειρα ενός πεντάχρονου. Ευχαριστώ πολύ.